Base. Καλησπέρα παιδιά, αγκαλίτσα εδώ και σήμερα ένα τελείω διαφορετικό βίντεο. Αυτό που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή είναι ένα παιχνίδι τέλο πάντων που έπαιζα, CS προφανώ, και τώρα κάνω ένα voice over από πάνω για να πούμε δύο πράγματα. Με τα σπαμάρει σε facebook, με τα σπαμάρει παντού, σε όλα τα social media. Να σας πω ποια είναι η γνώμη μου για το YouTube και για τη YouTube κοινότητα το τελευταίο καιρό. Ε, λοιπόν, έχω σταματήσει να βλέπω YouTube Έχω κάνει ένα subscribe από πάρα πολλά κανάλια γιατί δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω πλέον. Θα σας πω και τους λόγους. Πολλά κανάλια για τα views έχουν αρχίσει και εξαπολύνουν επιθέσεις ο ένας στον άλλον χωρίς λόγο και αιτία, από μικροπράγματα. Αντί σαν δύο πολιτισμένοι άνθρωποι να μπουν σε ένα call, σε μηνύματα στο facebook να το λύσουν με, με οριμότητα, βγαίνουν και κάνουν βίντεο. Για ποιο λόγο κάνουν βίντεο, το έχετε σκεφτεί αυτό. Είναι απλά τα πράγματα, το κάνουν για τα views καθαρά για τα views. Όποιο πει ότι το, δεν το κάνει για τα views, είναι ψέμα. Ποιο ο λόγο να κάνει ένα βίντεο στο YouTube, αν δεν το κάνει για τα views. Το κάνει καθαρά για τα views και μην λε ψέματα και στον ίδιο στον εαυτό. Αλλιώ θα μπορούσε με ένα πολύ ωραίο μήνυμα στο Facebook να έλυνε τι διαφορέ σου με το συγκεκριμένο άτομο. Ακόμη και στην περίπτωση που θέλει να τον κάνει expose, θα μπορούσε να το κάνει με ένα μήνυμα. Όπω έχουν κάνει πολλοί. Άλλο αυτό με τα exposes, έτσι. Πανικό. Έχουν μια προσωπική συνομιλία, μιλάνε, το βγάζουν public. Για πιο λόγο, ρε παιδιά, λύστε τα μεταξύ σα. Είναι ανάγκη ο κόσμο να γνωρίζει τι γίνεται, Χαλάτε όλο το immersion, το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι τελείω μα τελείω λάθο η κινήση σα. Αν θέλετε πραγματικά να τα βρείτε και αν θέλετε πραγματικά να λύσετε μια παρεξήγηση, θα το κάνετε πίσω από τι κάμερε και πίσω από τα μικρόφωνα. Δεν είναι αναγκή να τα βγάζουμε όλα στη φόρα. Θα μπορούσατε πολύ άνετα να τα λύσετε με μια συνομιλία, με ένα call, με ένα τηλέφωνο με ένα καφέ γιατί πολλοί από σας που τσακώνεστε μεταξύ σας βγαίνετε και για καφέ οπότε μη μου λέτε ότι το κάνετε ε, δεν το κάνετε για τα views είναι ψέμα κοροϊδεύετε τον ίδιο σας τον εαυτό οποιοςδήποτε κάνει βίντεο στο youtube το κάνει καθαρά για τα views και για την οποιοδήποτε φήμη μπορεί να πάρει μετά από αυτό λοιπόν αυτή είναι η δική μου η άποψη δεν ε, εκβιάζω κανέναν ούτε προτρέπω κάποιον να τη δεχτεί ωραία και έτσι είναι. Λέω και εγώ την άποψή μου, όπω τη λέει όλο ο κόσμο. Με ρωτήσατε και απαντάω. Ποιο έχει την ευθύνη τώρα για αυτά που βλέπουμε εμεί στο YouTube. Ξέρετε πώ δουλεύει το YouTube. Σε σχέση με την τηλεόραση. Στην τηλεόραση, ένα παίρνει τι αποφάσει για όλου. Είναι το κεφάλι, και από κάτω είναι οι εργαζόμενοι, οι κάμεραμάν, οι δημοσιογράφοι. Και όλοι λειτουργούν βάσει ενό. Στο YouTube δουλεύει τελείω διαφορετικά. Έχουμε όλους content creator, εκατομμύρια κανάλια. Ο κόσμο είναι αυτό που θα αποφασίσει ποιος content creator αξίζει να δούμε, να τον ανεβάσουμε. Ο κόσμο, αν θέλει, μπορεί να ρίξει κανάλια ολόκληρα, όσο μεγάλα κι αν είναι. Η δύναμη είστε εσεί. Επιλέγετε εσεί το, το τι θέλετε να δείτε. Οπότε, φτάνουμε στο σημείο που πρέπει να πω ότι αποφασίστε τι θέλετε να δείτε και τι όχι. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να έχετε κρίση, να μπορείτε να κρίνετε αν αυτό που βλέπετε είναι καλό, σας αρέσει πραγματικά ή όχι. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα δύο κουμπάκια, τα like και τα dislike. Δεν υπάρχουν για να ε, κάνετε αντίπεινα επειδή ένα κανάλι είπε κάτι κακό για τον αγαπημένο σας youtuber, οπότε εσείς πάτε και το σπαμάρετε τα dislike. Δεν είναι έτσι, δεν λειτουργεί έτσι. Αυτό είναι οπαδηλίκη. Τα οπαδηλίκια στο youtube είναι κακό πράγμα. Δεν πρέπει να υπάρχουν παδηλίκια. Γιατί να φανατίζεστε με κάποιον ο οποίο απλά είναι εκεί για να σα προσφέρει θέαμα και τίποτε άλλο. Το να φανατίζεστε δεν θα κερδίσετε κάτι με αυτό. Αντιθέτω, θα τσακώνεστε συνέχεια, θα πηγαίνετε σε άλλα κανάλια, θα βρίζετε, θα σπαμάρετε τι likes, θα κάνετε unsub. Δεν υπάρχει λόγο για όλα αυτά. Όλοι οι content creators είναι εκεί για κάποιο λόγο. Να βγάζουν καλό ποιοτικό content. Να ψυχαγωγήσετε, να διασκεδάζετε με αυτό οτιδήποτε. Τώρα εσείς αν παίρνετε τόσο τις μετρητής αυτά που λέει ο κάθε ένας ώστε να γίνεστε πρόβατα και να πηγαίνετε να σπαμάρετε dislikes, μπινελίκια και ένα σωρό τέτοια πράγματα τότε αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να σκέφτεστε, σκεφτείτε πριν κάνετε κάτι είναι σωστό αυτό που ακούω, με εκφράζει αυτό που ακούω. Εσείς πρέπει να αποφασίσετε αν αυτό που βλέπετε είναι καλό ή όχι. Λοιπόν, αυτό είναι για εσάς οι οποίοι ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία. Δεν ανήκουν όλοι. Χαίρομαι που εδώ στο κανάλι μου ε, τα περισσότερα παιδιά που, που έχω subscribers δεν έχουν δημιουργήσει τέτοιο θέμα. Θεωρώ ότι είναι όλοι εντάξει και χαίρομαι για αυτό που δεν έχω τέτοιου είδους ε, στοιχεία στο κανάλι. Κάνα δύο που υπήρχαν ανακαιρούς απομακρύνθηκαν. Και τώρα πάμε στο κομμάτι των content creators οι οποίοι πρέπει να αποκτήσουν λίγο συνείδηση. Και όταν λέω να αποκτήσουν λίγο συνείδηση, τα δημογραφικά στοιχεία του καναλιού τους θα τους πούνε τι ηλικίε τους βλέπουν και βάσει των ηλικιών αυτών θα προσπαθήσουν να προσαρμόσουν και το content του καναλιού τους. Δεν μπορεί να, σε βλέπουν 10 χρονά και 12 χρονά και να κάθεσαι να ραδιάζεις ένα σωρό μπινελικιά. Έχεις και εσύ την ευθύνη όπως την έχουν και οι γονείς των συγκεκριμένων παιδιών. Εσύ όμως από τη μεριά σου αυτό που μπορείς να κάνεις είναι έστω να βάλεις ένα disclaimer Στο, στο βίντεο σου να πεις ότι χρησιμοποιείται σκληρή γλώσσα ή βάλει ένα κόκκινο για να πεις απαγορεύεται για κάτω των τάδε χρονών. Περιέχει πινελίκια. Βάλτε και κανένα μπίπα μα σε παίρνει. Τουλάχιστον εμεί από τη μαριά μα, σαν content creator, να μπορούμε να είμαστε καλυμμένοι και να έχουμε το κεφάλι μα ήσυχο ότι εμεί τουλάχιστον πήραμε τα μέτρα μα. Τώρα, γονεί, γονεί. Αν βλέπετε ή αν ακούτε αυτό το βίντεο, τα παιδιά σα ε, να τα έχετε λιγάκι από κοντά. Να προσέχετε τι παρακολουθεί στο ίντερνετ. Του έχετε δώσει ένα λάπτοπ, ένα τάμπλετ, ένα κινητό. Προσέχετε λίγο τι βλέπει. Κάποια κανάλια δεν είναι για παιδιά, είναι για μεγαλύτερε ηλικίε και ο γονιό έχει την υποχρέωση να τσεκάρει το παιδί του. Θα μου πει ότι υπάρχουν και τα σχολεία όταν βγαίνει έξω που δεν ξέρει τι μπορεί να δει. Τουλάχιστον από τη μεριά σου, σαν γονιό, αυτέ τι ώρε που μπορεί να το ελέγξει, ελέγξε το. Είναι καλύτερα από το να μην το κάνει καθόλου. Τον τελευταίο καιρό έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο. Ότι ακόμη και ο χώρο του Minecraft έχει γίνει πολύ τοξικό. Του τελευταίου μήνε έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Από κάθε έλεγχο. Πριν ένα χρόνο ήξερα και το LOL ότι γινόταν χαμό. Δεν μπορούσε να μπει και να, να ξεκινάει εκείνη την εποχή το LOL. Θα σε λέγανε νουμπά, θα σε βρίζανε και αυτά. Όλοι από κάπου ξεκινήσανε όμω. Δεν μπορεί ένα καινούριο παίχτη να τον κατηγόρησε, να τον λε νουμπά και να τον ευρίζει. Πρέπει να ξεκινήσει. Να τον βοηθήσει. Να τον βοηθήσει να, να μάθει το παιχνίδι. Να του αρέσει αυτό. Το να το φέρεσαι. έτσι, τον απομακρύνει και τον αποθεί. Έτσι σκοτώνει το community σου. Είναι απλό. Δεν επιτρέπει σε νέου παίκτε να μπουν στο game. Οπότε τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, πεθαίνει το community. Είναι απλό. Το Minecraft τώρα, που δεν, είχε, δεν ήταν τόσο. τουλάχιστον τόσο τοξικό δεν ήταν. τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο που θυμάμαι. Τα τελευταίου μήνε έχει ξεφύγει. Πραγματικά έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Μπαίνει να παίξει ένα σερβερ και αρχίζουν για καρκίνου, για αρρώστιε, για μανάδε, για οικογένειε, για Χριστούληδες, για Ρε, παιδιά, είστε 12 χρονών. Από πού πήρατε αυτά τα παραδείγματα. Είναι λάθο αυτό. Είναι μεγάλο λάθο. Δεν ξέρω από πού και πώ ξεκινάνε όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ξέρω βασικά λίγο από το YouTube, λίγο από τα online games που κάποιοι, κάποιε, ε, το κάνουν καθαρά για τα views για να οικονομήσουν. Ρίχνουν λίγο rage για να βγάλουν τα λεφτούδάκια τους και να πάρουν τα το βιού τους. Με, με αποτέλεσμα εσείς... Να κατατάτε να γίνεστε τοξικοί... Και να φέρεστε κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι μέγα λάθος. Έτσι καταστρέφετε το ίδιο σας το community. Για οποιοδήποτε game. Γιατί νομίζετε ότι πολλά μεγάλα κανάλια... κανάλια στην Ελλάδα σταματάνε σιγά σιγά το Minecraft. Εγώ τώρα μιλάω για το Minecraft καθαρά... Γιατί είναι από τα game που... Ε, Υπάρχει σε αυθονία στο κανάλι μου τουλάχιστον. Λοιπόν... προσέχτε γιατί ο τρόπο σα. Και η τοξικότητά σα είναι αυτή που θα σκοτώσει το community του Minecraft. Ωραία μέχρι εδώ. Καταλαβαίνετε. Τώρα, όσον αφορά τα κανάλια που τσακώνονται μεταξύ του, το είπαμε, το κάνουμε καθαρά για τα views. Και όποιο πει όχι, είναι ψεύτη. Και α μου αποδείξει το αντίθετο. Είναι ψέμα. Αλλιώ, ποιο ο λόγο να κάνει βίντεο στο YouTube. Το έχουμε πει αυτό. Θα μπορούσε να το λύσει όμορφα και ωραία. Στην ίδια περιοχή, στην ίδια χώρα, ακόμη και σε διαφορετική χώρα να είσαι, μπορεί να το λύσει. Η τεχνολογία μα έχει φέρει κοντά πλέον. Υπάρχει το Facebook, υπάρχει το Skype, υπάρχει το, το Twitter, υπάρχει το Discord, υπάρχουν ένα σωρό κοινωνικά δίκτυα και υπηρεσίε που μα επιτρέπουν να μιλάμε με απομακρυσμένε περιοχέ. Δεν στέλνουμε πλέον ταχυδρομικά περιστέρια. Ωραία. Μπορείτε πολύ απλά να μπείτε σε ένα call και να λύσετε τι διαφορέ σα, χωρί να εκτεθείτε και εσεί και το κανάλι σα. Είναι απλά τα πράγματα. Απλά το κάνετε και τα views. Οκ, okay, το καταλαβαίνω και αυτό. Τουλάχιστον φροντίστε να γίνετε με όριμο τρόπο. Χωρί να δημιουργείτε στρατόπεδα, να, χρησι... να... να δημιουργείτε άρμη, να δημιουργείτε πρόβατα και να ξαπολύνετε επιθέσει ο ένα στον άλλον. Μέγα λάθο. Δεν με νοιάζει ποιο άρχισε, τι άρχισε, γιατί το άρχισε. Σημασία έχει κατάληξη. Κατάληξη ξέρετε ποια είναι. Καταστρέφετε το όνομά σα, το όνομα του καναλιού σα, το community, και αρχίζουν μετά και γίνονται η μία επίθεση στην άλλη. Μέγα λάθο. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε όλοι μα για να έχουμε ένα σωστό community, να έχουμε μια σωστή παρέα, μια σωστή επικοινωνία για να πάνε όλα καλά. Παράδειγμα, εγώ χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ που ανήκω σε ένα κομμάτι του community το οποίο μεταξύ του δεν έχει τσακωθεί ποτέ, ποτέ όμως. Πάντα υπήρχαν έτσι. Μπορεί λίγο μικρέ αντιπαραθέσει, έκανα οτιδήποτε. Αλλά ποτέ δεν έχουμε τσακωθεί. Ποτέ δεν έχουμε πει το κάτι τη παραπάνω. Ποτέ. Πώ γίνεται αυτό, ρε παιδιά, Γιατί γίνεται. Γιατί υπάρχει επικοινωνία. Τα λέμε. Αντί να βγαίνουμε και να κάνουμε expose, συζητήσει, να κάνουμε βίντεο και να κράζουμε, να κλεγόμαστε. Αυτό είναι η σαπίλα του YouTube. Και εσεί που τα βλέπετε συμμετέχετε στο να βγαίνει αυτή η σαπίλα προς τα έξω. Αποκτήστε λοιπόν άποψη και μάθετε να δίνετε άκυρο σε ό,τι δεν σας αρέσει και σε ό,τι νομίζετε ότι καταστρέφει το χώρο του community. Είναι απλό. Εσείς καθορίζετε αν αυτό θα πάει πάνω ή αν αυτό θα πάει κάτω. Ο κόσμος. Εσείς έχετε τη δύναμη. Εσείς μπορείτε να ανεβάσετε ένα YouTube κανάλι και να το κατεβάσετε. Το έχετε αποδείξει και στο παρελθόν και το αποδεικνύεται συνέχεια. Γι' αυτό μην προβατοποιήστε. Δεν θέλουμε άβουλου viewers. Θέλουμε οι viewers να έχουν άποψη και να τη λένε. Με βρήσιμο δεν θα βγάλει τίποτα. Το πολύ πολύ να φάσει ένα μπλοκ από το κανάλι και τελείωσε. Δεν βγάζει τίποτα με τον με το, με, το, με, το, με το πινελίκι. Δεν κερδίζει κάτι. Μάθετε να κάνετε διάλογο και κουβέντα. Μόνο έτσι θα σας πάρει όλους στο σοβαρά και θα σας μιλήσει. Ούτε με σπάμ. Έτσι, να Πραγματικά, παιδιά, δεν είχα τη διάθεση και την όρεξη να κάνω ένα τέτοιο βίντεο, αλλά τα μηνύματά σα ήταν τόσο ματουσά πολλά, και ήταν δύσκολο να κάθομαι να απαντάω στον καθένα σα για αυτά τα πράγματα. Για τη γνώμη μου. Ε, είμαι σε κατάσταση σύγχυση. Και για αυτόν τον λόγο, ε, ίσω αυτά που λέω να μην είναι ε, ομαδοποιημένα, να μην είναι κατηγοριοποιημένα, να είναι λίγο αλλά, αλλά τι είμαι και λίγο αείπνος ναι. το έπαθα και αυτό πρωτότυπο θα μου πείτε αλλά ναι το έπαθα και θα ήθελα από την άλλη να πω κάτι και για τους φίλου ε, φίλους content creators έχετε υπόψη σας ότι σας βλέπουν μικρές ηλικίε οι οποίες είναι πάνω στη φάση που αρχίζουν και χτίζουν το χαρακτήρα τους και μια προσωπικότητα όταν εσεί προβάλλετε λάθο πρότυπα που εσεί τα κάνετε για περσόνα ή για οτιδήποτε, εκείνα δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν έχουν ακόμη την ε, νοητική εξέλιξη ώστε να καταλάβουν ότι εσεί το κάνετε καθαρά για, για show, για, για οτιδήποτε τέλο πάντων και δημιουργούν λάθο πρότυπα σε αυτήν την ηλικία. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον. Αν εσεί αυτή τη στιγμή καταστρέψετε αυτά τα παιδιά, καταστρέφεται το μέλλον. Είναι λογική εξέλιξη. Προσέχτε, έχετε ευθύνη σε αυτό που κάνετε. Έχετε ευθύνη που βγαίνετε σε ένα γυαλί, σε μια οθόνη, σε ένα μικρόφωνο και εκτίθετε, εκτίθετε τον εαυτό σας σε κοινή θέα και λέτε αυτά που λέτε. Αυτά που λέτε μένουν και μένουν και θα μένουν και για μέχρι να κλείσει το κανάλι που εύχομαι να μην κλείσει ποτέ, το οποιοδήποτε κανάλι, μένουν για πάντα. Οπότε παίρνετε στο λαιμό σας παιδιά τα οποία είναι μικρά τώρα χτίζουν χαρακτήρα και δεν έχουν την νοητική διάβγεια τέλο πάντων να μάθουν αν αυτό που βλέπουν είναι σωστό ή είναι λάθος. Προσέχτε, έχετε μεγάλο μέρος τη ευθύνη. Δεν ξέρω αν όλα αυτά που έχω πει σήμερα βγάζουν κάποιο νόημα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Είμαι όπως σας είπα σε μια κατάσταση σύγχυση γενικώ, είμαι και λίγο άυπνος και δεν μπορώ να τα βάλω σε έναν ερμό τη σκέψη μου και μου βγαίνουν χύμωρος. Συν το ότι να πάω να κάνω και κάποιε δουλειέ και τα έχω λίγο συγκεχημένα στον εγκεφαλό μου αυτή τη στιγμή και βγαίνουν λίγο με δυσκολία. Θα σα παρακαλούσα όλους να συμβάλλετε viewers και content creators να έχουμε ένα σωστό community να μπορούμε να επικοινωνούμε σωστά μεταξύ μας να μην υπάρχουν αντιπαραθέσεις είναι άσχημο μεταξύ είναι σαν να είναι άσχημο μην κάνουμε τα καλά της τηλεόρασης που το ένα κανάλι βρίζει το άλλο ενώ από πίσω από την πλάτη αυτοί μεταξύ τους είναι ok Και αυτοί για τα βγει το κάνουν Ελπίζω να μην σας κούρασα παιδιά Ελπίζω να ε, απάντησα κάποια από τα ερωτήματά σας Ελπίζω να, Ελπίζω να μην φάω hate έτσι Γιατί καθαρά αυτό που λέω είναι η γνώμη μου και μόνο η γνώμη μου Δεν μιλάω προσωπικά για κανένα συγκεκριμένο κανάλι Μιλάω για πολλά και διάφορα κανάλια Δεν θα ονοματίσω κανένα μη δω σχόλια του τη φάση ότι το λε για αυτό, το λε για εκείνον, το λε για τον. Όχι, το λέω για όλου, παιδιά. Το λέω για όλου, ακόμη και για μένα. Έχω κάνει κι εγώ λάθη, μου έχουν ξεφύγει και εμένα πράγματα στο μικρόφωνο, αλλά μετά κάνοντα το edit, είχα την, όλη την καλή διάθεση να τα κόψω για να μην φανούν και εκτεθώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από μένα. Ε, ελπίζω να μην σα κούρασα και να ήταν κατανοητά αυτά που είπα και να μην ήταν τόσο συγκεκριμένα και πιστεύω αν τα έχω ψιλομαζέψει λίγο στο edit Δεν θα σας πω ούτε να κάνετε like ούτε dislike ούτε τίποτα Κάντε ό,τι θέλετε το κάνω καθαρά για εσάς το βίντεο Αν συμφωνείτε μαζί μου αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω Πείτε μου τη γνώμη σας και θα κάνουμε κουβεντούλα στα σχόλια Όριμα, χωρίς βρεσίδια, χωρίς μπινελίκια, χωρίς τίποτα Φιλιά σε όλους θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο gaming αυτή τη φορά Bye σα.